Ανατροπή σκηνικού είχαμε στο τοπικό Πασόκ, όπου ο Μιχάλης Παντούλας και Βαγγέλης Αργύρης επανεκλέγονται βουλευτές, με τον πρώτο ωστόσο να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή πορεία και να κόβει πρώτο στο νήμα αυτής της άτυπης κούρσας των υποψηφίων. Ο κύριος Παντούλας, σε σχέση με τις εκλογές του 2004, έλαβε περίπου 7.500 σταυρούς παραπάνω, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση, με το Βαγγέλη Αργύρη να βρίσκεται 2.300 σταυρούς πιο πίσω. Ο αριθμός των ψήφων του κυρίου Αργύρη κινείται στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες εκλογές, κάτι που προκάλεσε προβληματισμό στο στρατόπεδο του βουλευτή του Πασόκ, που πέρασε πάντως και μία νύχτα αγωνίας, αφού χρειάστηκε να περάσουν αρκετές ώρες για να κλειδώσει η δεύτερη έδρα του Πασόκ στο νομό Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Παντούλας, σε γραπτή του δήλωση λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, τόνισε πως πρόκειται για εκλογική ήττα του Πασόκ. Το κίνημά μας θα διερευνήσει τα αίτια αυτής της ήττας. Ο κόσμος του Πασόκ έδωσε έναν ωραίο αγώνα και παραμένει συσπειρωμένος ακόμη και στα δύσκολα. Το Πασόκ ήταν και είναι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη από την οποία ο λαός προσδοκά να αντιμετωπίσει τα σημερινά μεγάλα προβλήματα. Τώρα είναι η ώρα για τις ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς του κινήματος. Η εκλογική υποδοκιμασία της Νέας Δημοκρατίας σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο λαός είναι ευχαριστημένος από το έργο της. Τα προβλήματα παραμένουν άλυτα. Σε δεύτερη γραπτή του δήλωση σήμερα το μεσημέρι, ο κύριος Παντούλας ευχαρίστησε όσους τον τίμησαν με την ψήφο τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ύψιστη τιμή και την μεγάλη εμπιστοσύνη που επιφύλαξαν στο πρόσωπό μου οι συμπατριώτες. Η ψήφος είναι για μένα αποστολή ευθύνης για να εργαστώ με τη συνεργασία και τη στήριξη όλων, ακόμη πιο αποφασιστικά για τα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Την τρίτη θέση μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ κατέλαβε ο Νίκος Ζαρμπαλάς, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 10.000 ψήφους για να ακολουθήσει ο Χρυσόστομος Βούζας, που κατέγραψε μια εντυπωσιακή άνοδο των ψήφων του σε σχέση με τις εκλογές του 2004. Τότε είχε